ο Ζώης Μαρίνος, συγγνώμη. Είδες, σε έκανα και μεγάλη φίρμα. Λοιπόν, θα έχει το λόγο τώρα να μας πει, γιατί και εκείνος έχει πολλές φορές και πολύ συχνά συνομιλήσει με τον Κώστα Γκολφινόπουλο, να μας πει και εκείνος τη δική του καταγραφή για το έργο του Κώστα Γκολφινόπουλου. Και συναντηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά είμαι και ο μοναδικός στην αίθουσα, η Ιουστίνη, ένας-δύο ακόμα μπορεί, που έχω υπάρξει και σε άλλη παρουσίαση βιβλίων του κ. Γκολφινόπουλου. Πέρσι στο χωριό του, στην Κούντε, κοντά στην Πάτρα, σε μια καταπληκτική βραδιά, μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση που τη χαρήκαμε οι πάντες όσοι ήμασταν εκεί. Τα πάντα πολλά. Και ήταν και εκείνη η βραδιά και η σημερινή μου αρέσει γιατί έχουμε την όσμωση πρώτα απ' όλα με τα βιβλία. Τα βιβλία είναι πολιτισμός και βεβαίως είναι και αποτύπωση της αλήθειας μέσα από διάφορες διαδρομές, μέσα από διάφορα μοτίβα. Αυτός είναι ο πολιτισμός, η καταγραφή, η αποτύπωση, η αντανάκλαση της αλήθειας. Είτε είναι μέσα από ένα σμήνος συμβολισμών, άλλοτε αυτό συμβαίνει μέσα από τα νοήματα της ποίησης, άλλοτε μέσα από τις εικονογραφήσεις των μυθιστηρωμάτων, η Ιουστίνη το ξέρει καλύτερα αυτό από μένα, άλλοτε με την ψαγωγία της μουσικής, με τις αλληγορικές αναπαραστάσεις στο θέατρο, αλλά πάντα κοινή συνισταμένη του πολιτισμού είναι η αλήθεια, είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας με έναν τρόπο που να μην αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο ανηλικρίνειας. Αυτό τουλάχιστον το πετυχαίνει και το πετυχαίνει με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο σε όλα τα βιβλία του. Εγώ τα έχω διαβάσει και τα πέντε, το κύριο Κώστας Γκολφινόπουλος. Ποντισμό λοιπόν ίσον αλήθεια και την αλήθεια μπορούμε να την πούμε οι πάντες, αρκεί βεβαίως να την έχουμε μέσα μας, να την νιώθουμε την αλήθεια και από εκεί πέρα τα εκφραστικά μέσα και ο τρόπος που τη βγάζουμε μπορεί να διαφέρει, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ δύσκολο. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, περίπου τέτοια εποχή ήταν, κύριε Κώστα, Ιούνιος. Έτυχε να πέσω στα χέρια μου τρία από τα πέντε βιβλία σου με τη μεσολάβηση ενός κοινού μας φίλου του Νίκου του Καμάρα στην Πάτρα, ο οποίος μου είπε ότι ξέρεις, έχω έναν φίλο ο οποίος έχει έρθει από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ, γράφει βιβλία κτλ. Να κάνεις μια παρουσίαση, να κάνουμε μια παρουσίαση στην εφημερίδα Πελοπόννησος στην Πάτρα. Είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή εφημερίδα και η αρχαιότερη περιφερειακή εφημερίδα, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα και μια από τις παλιότερες στην Ελλάδα. Και πραγματικά συναντηθήκαμε με τον κύριο Γκολφινόπουλο, μου έδωσε τα βιβλία του. Οι πρώτες εντυπώσεις τώρα, από εκείνη την πρώτη συνάντηση. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μίλαγε με πάρα πολύ μεγάλο καμάρι, με περηφάνεια. Αυτό με άγγιξε προσωπικά για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Μου έλεγε για το γεγονός ότι πήγαινε και φύλαγε τα πρόβατα στο χωριό με τέτοιο καμάρι και τέτοια περηφάνεια που πραγματικά το καταχάρηκα. Λέω, να, ένας αυθεντικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πράγματα να σου δώσει, έχει πράγματα να σου προσφέρει μόνο η συνομιλία μαζί του. Άρχισε λοιπόν να μου διηγείται τη ζωή του. Παιδικά χρόνια στη Βούντενη, όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα χωριουδάκι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο έξω από την Πάτρα, στις πλαγιές του Πανχαϊκού, καταπληκτικό χωριό με νερά, με πράσινο, είναι ένας παράδεισος και ζηλεύω τώρα την άλλη εβδομάδα, αλλά η Κυριακή φεύγει ο κ. Κώστας για τη Βούντενη, τον ζηλεύω πραγματικά. Άρχισε λοιπόν να μου διηγείται τη ζωή του. Πρωί αγροτικές, κτηνοτροφικές εργασίες λόγω της υποχρέωσης ή των δεσμών από την οικογένεια. Το βράδυ σχολείο, πήγε και ένα χρόνο στη τεχνική σχολή του Λούτζι, μου έλεγε, στην Πάτρα, έτσι δεν είναι, καλά. Και ο στρατός και μετά Καναδάς. Και μάλιστα θυμάμαι, μου είχε πει τότε, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, με συμπαρέσει και εμένα το τσουνάμι της ξενιτιάς, να φύγω, να πάω στο Καναδά. Ήταν μια πρώτη επαφή και μια πρώτη γνωριμία η οποία πραγματικά, θα το ξαναπώ, με άγγιξε βαθύτατα γιατί όσοι τον γνωρίζετε, που τον γνωρίζετε πάντες, είναι ένας πολύ ειλικρινής, αυθεντικός, αυθόρμητος, πραγματικός άνθρωπος, σπανίζει, δυστυχώς σπανίζει στις μέρες μας. Και πήρα λοιπόν τα βιβλία, μου έδωσε τα βιβλία, τα τρία βιβλία, το ομολογώ τώρα ότι, να πω την αλήθεια, μετά από δύο χρόνια έτσι, ξεκίνησα να τα φιλομετρώ, όχι χωρίς προκατάληψη. Δηλαδή, τώρα τα είχα στην πλατεία Γεωργίου, μου τα είχε δώσει μια σακούλα. Πήγαινα προς το σπίτι, λέω, τι έχει να πει τώρα ένας άνθρωπος μετανάστης 42, παραπάνω, πόσα χρόνια.
45 χρόνια, στον Καναδά. Δεν έχει εκπαιδευτικές περγαμηνές. Δεν πήγε, δεν τελείωσε δηλαδή πανεπιστήμιο. Δεν έχει τον αέρα αυτόν που πολλοί δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν βιβλία, γράφουν ποίηματα. Έχουμε μια εικόνα, ένα στερεότυπο στο μυαλό μας. Λέω, τι έχει να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Να τα πάρω τώρα και λόγω της φιλίας μας, της κοινής γνωριμίας, λέω, θα κάνουμε να διαβάσουμε, να δω τουλάχιστον. Και πραγματικά, ξεκινώντας να διαβάζω το πρώτο βιβλίο, άρχισα να βλέπω ότι κάθε μία σελίδα ήταν και μία μικρή έως μεγάλη έκπληξη. Μικρή έως μεγάλη έκπληξη. Λόγος αυθεντικός, λόγος χυμαρώδης, ασυγκράτητος αυθρομητισμός που πραγματικά σε αγγίζει και αυτός ο αυθρομητισμός αποτυπώνεται σε σελίδες χωρίς λεκτικούς ή φραστικούς εξουραϊσμούς και χωρίς πολλές τακτοποιήσεις γραμματολογικές ή συντακτικές, χωρίς όμως να χάνει το περιεχόμενο, την αξία του. Αυτό που είπε λίγο πριν ο κ. Λαγούρος, τις ιδέες, χωρίς να χάνονται οι ιδέες. Τα τρία βιβλία λοιπόν που έπεσαν στην αρχή, στα χέρια μου ήταν το Νηφικό Μιας Ορφανής, εκδόθηκε το 2001, τα Αγριολούλουδα του Βουνού, ποιητική συλλογή που είναι μια σπονδύ στην Ξενιτιά και στην Αχαϊκή Ήπεθρο και το εξόχως για μένα ενδιαφέρον, αν ήθελα να τα ιεραρχήσω τα βιβλία και να τα αξιολογήσω, το Αμάρτημα ενός λαού και εγώ θα συμφωνήσω, εκδόθηκε το 2015 και προσεγγίζει με κριτικό και πολύ εύστοχο τρόπο, νομίζω, τα παράξενα της πραγματικότητάς μας. Για μένα, ο κ. Κορφινόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι έζησε, είναι από τους τυχερούς, έζησε και εσύ δύο ζωές σε μία. Τι θέλω να πω. Από τη μία, η δύσκολη βιοπάλη στον Καναδά, το πρωινό ξύπνημα, η δουλειά στο μηχανουργείο, οι δύσκολες μετακινήσεις στο χειμώνα, στα χιόνια κτλ., οι υποχρεώσεις της οικογένειας, η επιστροφή το απόγευμα στο σπίτι, αυτή είναι η μία ζωή. Και η δεύτερη ζωή είναι αυτή την οποία ζουν όλοι όσοι ζουν, όλοι όσοι γράφουν. Είναι μία ζωή η οποία είναι η αναμέτρηση με τον εαυτό μας, η αναμέτρηση με τις αναμνήσεις μας, η αναμέτρηση με τις ιδέες μας και όλη αυτή η εσωτερική πάλη που γίνεται, ώστε αυτά να αποτυπωθούν στο χαρτί. Αυτή είναι μία ζωή ξεχωριστή μόνη της. Γι' αυτό λέω ότι ζει δύο ζωές σε μία. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά από πολύ περισσότερα. Ήδη έχω καλυφθεί από όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι μιλητές. Μου διηγήθηκε πάντως πάρα πολλές ιστορίες από το Μόντρεαλ ο κ. Κορφινόπουλος. Μου μίλησε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτή τη δεύτερη πατρίδα του, για αυτή την πόλη την οποία και ο ίδιος πραγματικά την αγαπά. Μου μίλησε με πάρα πολύ μεγάλη επίσης αγάπη για πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Μου περιέγραψε, επειδή υπόθηκε λίγο πριν και για την Ξενιτιά, μου περιέγραψε τον τρόπο που οι περισσότεροι, όπως και ο ίδιος, έφτασαν στο Μόντρεαλ, στερεοτυπικό ίσως με μια βαλίτσα στο χέρι, το ακούμε συνέχεια να το λένε, με μια βαλίτσα στο χέρι, και ότι είχα να μείνω 2-3 χρόνια. Και τελικά οι περισσότεροι έμειναν εδώ μια ολόκληρη ζωή και έκαναν παιδιά και έκαναν και δυσέγγωνα και τη χάρηκαν και αυτή τη ζωή που είναι εδώ πέρα. Παρότι υπάρχει βεβαίως πάντα ο νόστος για την πατρίδα, υπάρχει πάντα η νοσταλγία, υπάρχει πάντα η έλλειψη για την πατρίδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή τους εδώ ήταν μια ζωή η οποία ήταν βασανισμένη ή σκοτεινή ή δεν ξέρω κι εγώ νεφελώδης. Ήταν μια ζωή την οποία τη χάρηκαν και ειλικρινά χαίρομαι που τον βλέπω ότι ο ίδιος είναι πολύ περήφανος, χαρούμενος καθημερινά με την οικογένειά του, με τα βιβλία του και με όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει από το περιβάλλον του. Η περίπτωση του κυρίου Κορφινόπουλου, και θα πω αυτό και θα κλείσω, κρύβει μέσα της δύο πολύ ωραία διδάγματα. Πάρα πολύ ωραία διδάγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν χρειάζεται κανείς να έχει ούτε βαρύτιμους τίτλους, ούτε πρέπει να έχει αποδεικτικά γνώσεων για να βγάλει την αλήθεια που κρύβει μέσα του και να τη μορφοποιήσει σε τέχνη. Μπορεί να το κάνει ο καθένας μας. Ο καθένας μας μπορεί να το κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανε ο κ. Κορφινόπουλος και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα και για πολλούς άλλους εξημών. Και το δεύτερο είναι ότι η συγγραφή, η ποίηση, το μολύβι και το χαρτί, εκείνη η γλυκιά μοναχική, πάντα μοναχική δοκιμασία της ψυχικής αναζήτησης, όταν λέξεις ζητούν να μπουν η μία δίπλα στην άλλη, είναι πολλές φορές η γέφυρα που μας ενώνει με τόπους, με πρόσωπα, με στιγμές. Και αυτή η ένωση είναι πάντα ειλικρινής και αδιατάρατη. Δηλαδή, ο κ. Κορφινόπουλος νομίζω βρήκε από το γράψιμο και μία επαφή με την πατρίδα. Βρήκε το σύνδεσμο, τη γέφυρα που καθημερινά το συνέδεε με την Ελλάδα.
Έναν τρόπο δηλαδή, αντί να κάθεται στην τηλεόραση να βάζει τη μουσική, έλεγε θα καθίσω να γράψω και θα θυμηθώ τις ιστορίες από το βουνό, θα θυμηθώ τις ιστορίες από το χωριό, θα θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια, θα θυμηθώ τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που λέγαμε λίγο πριν. Και άρα το γράψιμο είναι και μια ανάγκη, υπηρετεί μάλλον μια εσωτερική ανάγκη της γέφυρας με την πατρίδα. Για πολλούς, για άλλους αυτή η γέφυρα καταλήγει όπως πάμε στην πατρίδα. Για κάποιους άλλους στην ανάταση που ξεχυλίζει, γιατί και αυτό συμβαίνει όταν γράφει κάποιος που ξεχυλίζει, όταν η ψυχή αρχίζει και ξεκλειδώνεται και αρχίζει και απελευθερώνεται αισθήματα. Για όλους όμως αυτή η συνάντηση στην απέναντι όχθη είναι πριν απ' όλα η συνάντηση και η αναμέτρηση με τον ίδιο τον εαυτό τους. Εγώ κύριε Κώστα θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω και θεωρώ πολύ πιο πλούσια τη βιβλιοθήκη μου από τη στιγμή που μπήκαν στην αρχή τα πρώτα τρία βιβλία σου και στην συνέχεια και τα άλλα δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας προσφέρεις.